Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλούμε να απευθύνει χαιρετισμό ο σημερινός και αυριανός δήμαρχος του Μοσκάτου και του Ταύρου, ο κύριος Ανδρέας Ευθυμίου. Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Αγαπητές φίλοι, αγαπητοί φίλοι, πολίτες του Μοσκάτου και του Ταύρου, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και σας ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη σημερινή βραδιά. Θέλω να σας σφίξω το χέρι σε όλους σας και έναν προς έναν. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σας, τους πολίτες, τους δημοτικούς μου συμβούλους, τον πρόεδρο, τους αντιδημάρχους, τα μέλη των επιτροπών, τους υποψηφίους και όλους όσους έχουν συμβάλει σε αυτό το έργο. Κυρίως όμως και τους εργαζόμενους στο Δήμο, τους εργαζόμενους στο γραφείο μου, στις υπηρεσίες. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσω να θυμηθούμε και τη Μαρία τη Λουκή, την αντιδήμαρχό μας, την αντιδήμαρχό μας που δυστυχώς μας άφησε, αλλά μας άφησε σπουδαίες παρακαταθήκες και με το ήθος της και με το έργο της. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τυχόν ανομαλίες, γιατί ο χώρος αποδείχθηκε μικρός. Από εδώ ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια έναν αγώνα για την πόλη που αγαπάμε. Το Δήμο του Μοσχάτου Ταύρου, το Δήμο του Ταύρου Μοσχάτου. Πέρασαν 4 χρόνια σκληρά. Σκληρά για την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας. Συμπολίτες μας που έχασαν τις δουλειές τους. Εργαζόμενους που είδαν τους μισθούς τους να καταρακώνονται. Νέους στην ανεργία. Και πολύ σκληρά χρόνια για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως παλέψαμε και σταθήκαμε όρθιοι, δίπλα στην κοινωνία, στον πλάι των πολιτών και των εργαζομένων. Κρατήσαμε τις λειτουργίες του Δήμου. Μπορέσαμε και μειώσαμε τις δαπάνες και τα χρέη. Εξοικονομήσαμε πόρους και δημιουργήσαμε νέες δομές στο Μοσκάτο και τον Ταύρο. Και κερδίσαμε έργα αξίας πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο μας, πέρα από τα έργα της πολιτείας που ανέρχονται και αυτά σε πολλές δεκάδες ευρώ. Και τη στιγμή που τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 60%. Ζούμε σε συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης. Ζούμε σε συνθήκες μνημονίου. Θέλω εδώ να τονίσω ότι και προεκλογικά το 2011 λέγαμε «Είμαστε αντίθετοι στο μνημόνιο», αλλά και σε αυτές τις πολιτικές που μας οδήγησαν σε αυτό. Και κάναμε πράξη ότι δεν έχουμε καμία εξάρτηση πέρα από αυτή που έχουμε από τους πολίτες του Δήμου μας. Ανήκουμε ή ανήκαμε σε κόμματα, αλλά δεν εξαρτώμαστε από κανένα. Μας ενώνει μόνο η αγάπη και η προκοπή του τόπου μας. Και βέβαια οι επόμενες εκλογές είναι πολιτικές. Δεν είναι όμως εκλογές διαμαρτυρίας. Είναι εκλογές θέσεων και προτάσεων για το σπίτι μας, για το Δήμο μας, για όλους τους κατοίκους. Είναι εκλογές που θα αναδείξουν ποιος θα οδηγήσει σε προκοπή αυτόν τον τόπο παλεύοντας με τα προβλήματα, την κεντρική εξουσία και τα κάθε είδους συμφέροντα. Και εμείς δώσαμε εξετάσεις και πετύχαμε. Δεν διακρίναμε τους συμπολίτες μας και τους εργαζόμενους, τον καθένα πολίτη του Δήμου μας. Σε όλες τις επιτροπές υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων. Λειτουργήσαμε δημοκρατικά και με διαφάνεια. Θέλω να τονίσω ότι για συνήγορο του Δημότη και των επιχειρήσεων στηρίξαμε γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως δεν το ψήφισε η ίδια η παράταξή του. Υποστήκαμε ελέγχους από την κεντρική εξουσία και μας βρήκαν ότι λειτουργούμε υποδειγματικά. Γι' αυτό ζητάμε και πάλι να μας εμπιστευτείτε για να οδηγήσουμε το Δήμο μας σε ακόμη καλύτερη θέση. Για να βοηθήσουμε την κοινωνία να σταθεί με αξιοπρέπεια. Για να κάνουμε τους νέους μας να αισθάνονται περήφανοι.
Δεν είμαστε παράταξη διαμαρτυρίας. Είμαστε παράταξη δημιουργίας που αγκαλιάζει όλους τους νοσκαπιώτες και ταυρώτες και που οδηγεί το Δήμο στην πρόοδο, που οδήγησε αυτές τις περιοχές μετά τη μεταπολίτευση συνεχώς σε μία νοδική πορεία. Είμαστε όμως και η παράταξη που αντιστάθηκε και αντιστάθηκε και θα αντισταθεί απέναντι σε οποιοδήποτε είναι αντίθετος με τα συμφέροντα του Δήμου. Εδώ θα ήθελα να τονίσω για το χαράτσι της ΔΕΗ, για τον αγωγό της Οδού Ελευθερίας, για τον προαστιακό, για τα κουραζερόπλια στην παραλία, για το κλείσιμο του ΕΟΠΗ, η παράταξή μας ήταν εκείνη που μπήκε μπροστά. Αγαπητοί συμπολίτες, αποκτήσαμε εμπειρία και γνώση. Κάναμε σφάλματα και μάθαμε. Και είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερη την πορεία του Δήμου. Στις εκλογές, η παράταξη σύγχρονος Δήμος Ανθρώπινη Πόλη, με την τιμή να είμαι εγώ επικεφαλής ανάμεσα σε εισάξιους συναδέλφους, ενωμένοι διεκδικούμε ξανά και είναι σίγουρο ότι θα πετύχουμε με την ψήφο εμπιστοσύνη των πολιτών, ώστε να οδηγήσουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία το Δήμο μας. Διεκδικούμε το Δήμο με το χρήσμα της κοινωνίας και των πολιτών. Ποτέ δεν κρύψαμε το παρελθόν μας και τις ιδέες μας. Δεν είμαστε πολιτικά πορτοργύριδες. Μπορούμε να σιωπούμε και να σκεφτόμαστε και να αναλογιζόμαστε τα λάθη του παρελθόντος, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε ότι ίσως δεν αντισταθήκαμε όσο έπρεπε όταν ήταν η εποχή. Ζητάμε όμως να κρίνετε το έργο μας, την προσωπική μας και την κοινωνική ζωή. Ζητάμε να κρίνετε αν αυτά τα 3 χρόνια σε συνθήκες άγρου οικονομικού πολέμου τι καταφέραμε και πώς σταθήκαμε. Όλοι μας ενωμένοι είμαστε και θα είμαστε στο πλευρό της κοινωνίας, των εργαζομένων, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων. Γιατί πιστεύουμε και παλεύουμε για ένα καλύτερο Δήμο, αλλά και για μια δίκαιη κοινωνία, αδερφωμένη ισότητας, αλληλεγγύης, χωρίς ανθρώπους στο περιθώριο, αλλά και χωρίς αγκυλώσεις. Πιστεύουμε στα δημόσια κοινωνικά αγαθά, αλλά και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύουμε ότι είμαστε ένας Δήμος της Ευρώπης και όχι ένας Δήμος κάπου στο παγκόσμιο χάρτη. Θεωρώ ότι αυτή η παράταξη ενωμένη, μαζί με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, από τον πρόεδρο, τους αντιδημάρχους, τα μέλη των επιτροπών, τους εργαζόμενους του Δήμου, αλλά κυρίως εσάς τους πολίτες, έχουμε οδηγήσει το Μοσχάτο και τον Ταύρο σε δρόμο προόδου. Σε δρόμο ο οποίος τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερος και θεωρώ ότι θα φέρει το Μοσχάτο και τον Ταύρο σε μία από τις πρώτες θέσεις των Δήμων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί από το υστέρημά σας προσήλθατε σήμερα με πολύ μεγάλη, με υπερβολικά μεγάλη συμμετοχή για να συνδράμετε σε αυτή την επιτυχία. Δεν πρόκειται να κάνουμε διακρίσεις σε κανένα. Αγκαλιάζουμε όλους τους Μοσχατιώτες, ανεξάρτητα από κόμματα, ανεξάρτητα από πολιτικές πεπιθήσεις, ανεξάρτητα από χρώμα. Θεωρούμε ότι ο κόσμος ενωμένος, η κοινωνία ενωμένη, μπορεί να βγει από αυτή την κρίση. Μπορεί να βγει από αυτή την κρίση, αν σκεφτεί ότι πρέπει όλοι να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε για το κοινό καλό. Θα ήθελα λοιπόν, τελειώνοντας, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα συγκινημένος για την πολύ μεγάλη σας συμμετοχή και να σας καλέσω σε έναν αγώνα, σε έναν αγώνα όμορφο, σε έναν αγώνα που θα γίνει για την περιοχή μας, που θα γίνει για τα προβλήματα του Μοσχάτου και του Ταύρου, που θα γίνει για τα προβλήματα των ανθρώπων, που θα γίνει για τα προβλήματα της κοινωνίας του Δήμου μας. Θεωρώ ότι ακόμα και από την πρώτη Κυριακή θα μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε ενωμένοι όλοι τη μεγάλη νίκη της παράταξής μας, η οποία όμως δεν θα είναι νίκη μιας παράτασης. Θα είναι νίκη όλων των Μοσχατιωτών και όλων των Ταυριωτών. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι να είστε καλά
σας στέλνω στο πλάι μου, σας στέλνουμε όλοι στο πλάι μας και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να οδηγήσουμε την κοινωνία μας σε πολύ καλύτερες μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Thank you.